σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα επιστρέφω με ένα φθινοπορεινό βίντεο. Καλά ακούσατε, φοράω ακόμη κοντομάνικο. Έξω σκάει ο Τζίτζικας, αλλά εγώ στόλισα φθινοπορεινά το σπίτι. Ελπίζω όλοι να προσέξαμε ότι το μικροφωνάκι το κρατάω και δεν το έχω κουμπώσει πάνω μου. Δεν ξέρω, το είδα σε αρκετά βίντεο και είπα να το κάνω κι εγώ. Πλάκα έχει. Στόλισα λοιπόν αρκετά φέτος. Θα δείτε πάρα πολλά πραγματάκια από Eldeco, γιατί το σημερινό βίντεο είναι σε συνεργασία με την Eldeco. Θέλω να σας δείξω λοιπόν και καινούργια πραγματάκια και πραγματάκια που είχα. Υπάρχει και μια γωνιά εδώ στο σαλόνι, η οποία είναι Halloweenίστικη. Για όσες δεν τρελαίνεστε για το Halloween, παραλείψτε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι μετά το φθινόπωρο έρχονται τα Χριστούγεννα, οπότε ένας κάποιος ενθουσιασμός υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να σας δείξω πώς διακόσμησα φθινοπωρινά, σαλόνι ή τραπεζαρία, πάντα με τη δική μου πινελιά, και να κάνω ένα disclaimer σε αυτό το σημείο, που θα το κάνω κάθε φορά από εδώ και πέρα, ότι πολλές φορές δεν ακολουθώ τους κανόνες της διακόσμησης, ακολουθώ τους κανόνες τους δικούς μου, οι οποίοι είναι ποιοι, ένας και μοναδικός βασικά. Να φτιάχνω κάτι για το σπίτι μου, το οποίο με κάνει χαρούμενη, που σημαίνει ότι θα έχει πολύ χρώμα σε κάποιες περιπτώσεις και θα έχει αντικείμενα τα οποία με κάνουν και νιώθω όμορφα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα link για να βρείτε τα προϊόντα. Θα ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ τη γωνίτσα. Είναι συνδυασμός πραγμάτων που είχα με καινούργια πράγματα. Αυτό εκεί το διακοσμητικό το είχα, το έχω χρόνια, από πριν γεννήσω τον Άκη, από ό,τι θυμάμαι, ή όχι. Πριν τα πρώτα του γενέθλια. Αυτό είναι από Eldeco. Τα λαμπάκια μου τα είχαν κάνει δώρο. Αυτό είναι από Eldeco, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι έχει στο πίσω μέρος, σας τα έχω δείξει κιόλας νομίζω, αλλά έχει στο πίσω μέρος εδώ τις μπαταρίες και είναι πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό επιτραπέζιο. Αυτό μου το έχει πάρει η Χριστίνα, αν θυμάμαι καλά. Και αυτά τα λαμπάκια και εκείνα τα λαμπάκια που σας είπα ότι μου έχουν κάνει δώρο, μου το είχε κάνει δώρο το ματινάκι. Οπότε μία γωνιά Halloweenίστικη, ας το πούμε, είναι αυτή εδώ. Πάμε στο ραφάκι, το γνωστό, πάνω από τον καναπέ μου. Σε αυτό το ραφάκι λοιπόν έχω δύο διακοσμητικά. Έχω την φωλιά που είναι για τα πλάκια. Είχα βάλει εγώ ένα διακοσμητικό καναρινάκι, τώρα πώς να το πω αυτό, ένα πουλάκι τέλος πάντων. Και δίπλα μανιτάρια. Πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό. Αυτό μου θυμίζει τα στρουμφάκια. Τα έχω βάλει μαζί γιατί μου ταιριάζουν και είναι και τα δύο από Eldeco. Εδώ έχω βάλει δύο μαξιλάρια. Από ό,τι βλέπετε, το ένα είναι φθινοπορεινό, το άλλο είναι neutral το χρώμα, είναι έτσι ζαχαρή. Οπότε τα έχω βάλει μαζί. Πάμε τώρα στο τραπέζι. Στο τραπέζι το κράτησα απλό σχετικά το concept. Έχω χρησιμοποιήσει πραγματάκια που είχα φτιάξει εγώ πριν από 2 χρόνια νομίζω, είναι αυτές οι κολοκύθες. Θα βρω το link με το DIY και θα σας το έχω από κάτω για να μπείτε να δείτε πώς τις είχα φτιάξει. Οπότε έχω χρησιμοποιήσει αυτόν εδώ το δίσκο, ο οποίος είναι έτσι ψάθινος. Έχω βάλει τις κουκουνάρες μέσα και διάφορα ξύλινα διακοσμητικά, κορμούς, πορτοκάλια αποξηραμένα. Και έχω βάλει και τις 2 κολοκύθες και αυτό το υπέροχο κυροπήγιο από Eldeco, είναι πανέμορφο και έχω ανάψει και το κεράκι μου πάνω, απλά κόβω το κερί, δεν το αφήνω πολύ μεγάλο για να μην λυγίζει, να μην σπάει, να μην τρέχει, να μην, έτσι είναι πιο ωραίο, πιο μαζεμένο νομίζω ότι δείχνει. Και εδώ βλέπετε την κολοκύθα που σκαλίσαμε χθες το βράδυ εγώ και ο Άκης. Θα σας βάλω κάπου εδώ ένα κλιπάκι για να δείτε πώς τη φτιάξαμε, γελάσαμε πάρα πολύ. Είναι βράδυ, είναι αργά. Αργά. Είναι 9.30 καπαρά. Είναι η ώρα τέλος πάντων που κανονικά θα πηγαίναμε για ύπνο. Έχουμε καθίσει εδώ στο σαλόνι, παρέα με τον Άκη, και θα σκαλίσουμε. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Πώς. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Γεια σας και χαρά σας. Είμαστε εδώ λοιπόν να σκαλίσουμε μια κολοκύθα έτσι για την πλάκα μας. Και να το χάλι. Για να περάσουμε όμορφα, ναι. Κάπου έπεσε μόνο και κάτω νομίζω έπεσε, μου φάνηκε. Τα πόσο πολλά σποράκια έχει. Ολόκληρο.
Μου έρχεσαι το πιάτο εκεί, εδώ. Γιατί? Γιατί είναι από κάτω. Ξέρετε, έχουμε μετατραπεί στο σόι. Στο σόι σου, ναι. Είμαστε νέα μετάλλαξη. Ναι, ναι. Άμα ξαναξεκινήσει το σόι σου, θέλουμε να περάσουμε από κάστικ. Εγώ είμαι ο κύριος Κολοκύθας. Να την Κολοκύθα. Να την Κολοκύθα είναι έτοιμη. Θα την ακουμπήσουμε τώρα εδώ. Θα φτιάξω και εγώ το κοτσάνι. Θα φτιάξω το κοτσάνι εδώ στο πάνω μέρος με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Και την Κολοκύθα θα την αφήσουμε όλο το βράδυ ανοιχτή και τούμπα ανάποδα για να φύγει όσο γίνεται η υγρασία και να μας κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο. Έχουμε βάλει μέσα ένα ρεσό. Μου θυμίζει τα πρώτα του γενέθλια αυτή η Κολοκύθα, παιδιά, που είχα σκαλίσει και τότε μόνη μου πρώτη φορά και είχα διακοσμήσει, ήταν πολύ μεγαλύτερη φυσικά. Αυτή είναι σχετικά μικρή, δηλαδή, κοιτάξτε πόσο είναι το χέρι μου, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Θα μπορούσα να έχω σκαλίσει σου λίγο καλύτερα το ματάκι αυτό, αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και το βράδυ θα δείχνει φανταστική. Και πάμε σε κάτι συγκλονιστικό, σε κάτι που έφτιαξα εγώ με τα χεράκια μου. Πριν 10 μέρες περίπου πήρα ένα καμβά, αγόρασα ένα καμβά, πινέλα και χρώματα για να ξεκινήσουμε να ζωγραφίζουμε με τον Άκη. Και το πρώτο έργο που έφτιαξα, ο καλλιτέχνης, λοιπόν, είναι αυτό εδώ, είναι αυτή η Κολοκύθα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, είχα πολλά χρόνια να πιάσω να ζωγραφίζω, δεν ήμουν ποτέ και Πικάσο, αλλά ακολούθησα ένα tutorial που είδα εδώ στο YouTube και βγήκε αυτό. Για πρώτο εγχείρημα νομίζω ότι είναι καλό. Και πάμε στα χουχουλιάρικα της υπόθεσης. Λοιπόν, έχω αυτό το υπέροχο κασπό, το οποίο είναι από Ελντέκο φυσικά. Είχα αυτά τα λαμπάκια με τις κουκουνάρες, τα έβαλα μέσα. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να κάνεις ένα απλό διακοσμητικό, αλλά πολύ πολύ ωραίο και ζεστό. Οπότε έβαλα αυτά μέσα και στο πίσω μέρος εδώ έχω αυτή την Κολοκύθα, την οποία είχα βάψει πριν από... ούτε και θυμάμαι, παιδιά, πόσα χρόνια, και την είχα διακοσμήσει έτσι με αυτό το φύλλο, τις κανέλες, τα βελανίδια, αν θυμάμαι καλά. Μπορώ να βάλω και φωτογραφία επάνω, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της, έχει αυτό το μαντελάκι εδώ για να μπει φωτογραφία. Και μετά εδώ, το μόνο που μπορούσε να μου ταιριάξει κάπως, ας πούμε, κάπως χρωματικά, επειδή υπήρχε το πράσινο εδώ μέσα στα λαμπάκια, έβαλα αυτήν εδώ, είναι αυτή εδώ η κορνίζα. Από το γάμο, ναι, είμαι νηφίκη. Οπότε αυτή είναι η άλλη γωνίτσα. Σε αυτό το σημείο να σας πω, επειδή μου είπε και ο Άκης ότι θέλει να τα δείξουμε. Λοιπόν, η παλέτα μας είναι εδώ και τα χρώματα και πίσω ακριβώς έχουμε βάλει κάποιες ζωγραφιές που έχουμε φτιάξει. Ένας Άγιος Βασίλης, το Άκη μου, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτό εδώ το αριστούγημα, το δικό μου χριστουγεννιάτικο δέντρο, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, παιδιά. Λοιπόν, περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν καθόμαστε να ζωγραφίσουμε. Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, έχει ζωγραφίσει και το Spider-Man και μία Κολοκύθα. Αυτό ήταν το πρώτο νομίζω που έκανες, ε. Ναι. Και αυτό είναι ένα φαντασματάκι γιο. Καλά το λέω. Έχω κάνει και ένα χρυσό μήλο. Α, ναι, και ένα χρυσό μήλο. Το ξέχασα το χρυσό μήλο. Βάλετε και αυτό εδώ. Και τώρα πάμε στην τραπεζαρία. Η τραπεζαρία είναι ένα από τα αγαπημένα μου δωμάτια. Εξελίσσεται σε ένα πολύ αγαπημένο μου δωμάτιο. Έχω αλλάξει το στυλ της διακόσμησης φέτος. Αν εξαιρέσουμε αυτό εδώ, το οποίο βγήκε εκτάκτος, όπως καταλαβαίνετε. Έχει χαλουδάκια μέσα, γλυκάκια. Λοιπόν, οπότε. Για τραπεζαρία επέλεξα αυτόν εδώ το δίσκο που είναι από Ελντέκο. Αυτήν εδώ την υπέροχη Κολοκύθα, η οποία είναι κεραμική. Και αυτή, η οποία είναι μεταλλιζέ και μου αρέσει πάρα πολύ. Έβαλα αυτό το κόκκινο κεράκι που είχα. Αυτό εδώ το ξύλινο διακοσμητικό, το οποίο είναι σπιτάκι μανιτάρι. Πολύ μου αρέσει και αυτό από Ελντέκο. Το βάζω, το είχα. Και έβαλα αυτά τα υπέροχα τεχνητά φύλλα από Ελντέκο και αγαπημένες Κολοκύθες πια, τις έχετε δει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι. Είναι ένα κλαδί ολόκληρο και έχει πάνω. Αφαίρεσα κανένα δυο για να μπορούν να σταθούν στο φάζο. Και η διακόσμηση του τραπεζιού είναι αυτή εδώ, με την τραβέρσα που έχετε δει αρκετές φορές.
την οποία μου είχε στείλει η φίλη μου η Λίζη από την Αμερική και μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της διακόσμησης εδώ στην τραπεζαρία μου. Λοιπόν, όσοι παρακολουθείτε αυτό το κανάλι καιρό, ξέρετε ότι είχα μία τραβέρσα, αυτήν εδώ, η οποία όμως είχε άλλο χρώμα, ήταν χρυσαφή, σκούρο. Και φέτος είπα να της αλλάξω χρώμα. Οπότε την έβαψα με ένα σπρέι λευκή, έχει αλλάξει εντελώς, μα εντελώς, και έκανα αυτή τη διακόσμηση. Θα σας δείξω τι και τι έχω πάνω. Έβαλα αυτά εδώ τα φύλλα από Eldeco, αυτή την κούπα την είχα. Αυτό είναι ένα φλιτζανάκι πορσελάνινο που είχα στη διάθεσή μου. Φύλλα και αυτά εδώ τα μιλαράκια είναι τώρα αυτά, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Σαν μιλαράκια είναι, τα οποία τα έχω από Eldeco και αυτά. Μία κολοκύθα από το κλαδί που σας έδειξα πριν. Άλλο ένα σπιτάκι μανιταράκι, το οποίο είναι πανέμορφο. Ένα ακόμα φλιτζανάκι πορσελάνινο και κάτι αντίστοιχο με αυτό εδώ, απλά εδώ πρόσθεσα και στάχια. Και στο πάνω μέρος έχω βάλει δύο κολοκύθες υφασμάτινες. Η μία είναι αυτό εδώ το μουσταρδί κάπως και αυτό εδώ το λαδί. Αυτό το βαζάκι, το οποίο νομίζω είναι από Eldeco. Νομίζω, όχι δεν είναι από Eldeco, αλλά το έχω πολύ πολύ καιρό. Και έβαλα μερικά φυλλαράκια από αυτά τα τεχνητά που σας έδειξα και δύο μυλλαράκια ακόμη. Οπότε αυτή είναι η διακόσμηση που έκανα στην εταζέρα μου. Η λεπτομέρεια που δεν έχω φτιάξει ακόμη, δεν έχω διορθώσει, είναι αυτή εδώ η κορνίζα στη μέση. Έδωσα για εκτύπωση αυτές τις δύο υπέροχες ζωγραφιές που βλέπετε, που τις βρήκα στο Pinterest. Είναι πανέμορφες. Έχω βρει κι άλλες. Θα δω αν μπορώ να σας βάλω το link από κάτω. Είναι free printable. Και θέλω να τυπώσω άλλη μία, ένα διαφορετικό σχέδιο, να βάλω σε αυτήν εδώ την κορνίζα, οπότε να ολοκληρωθεί η γωνία γενικότερα με το διακοσμητικό εκεί, τις κορνίζες και τη διακόσμηση πάνω στο τραπέζι μου. Λοιπόν, αυτή ήταν η διακόσμηση που έκανα για το φθινόπωρο εδώ στο σαλόνι και την τραπεζαρία. Θέλω να διακοσμήσω λίγο και την κουζίνα μου, αλλά ήθελα πολύ να σας δείξω σαλόνι τραπεζαρία, γιατί πραγματικά μου αρέσουν πολύ αυτά τα δύο δωμάτια. Ανυπομονώ να δροσίσει, να βάλουμε και τα χαλιά και να μπορώ να ανάβω τα κεράκια μου συνέχεια, γιατί τώρα η αλήθεια είναι με αυτή τη ζέστη δεν βοηθάει πολύ, δεν ευνοεί ιδιαιτέρως, αλλά μου δημιουργεί αυτή τη χουχουλιάρικη αίσθηση, αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εδώ, αυτή η ατμόσφαιρα με τα φθινοπορεινά. Φροντίζω και βάζω και κάτι ωραίο να παίζει στην τηλεόραση. Αλλά ναι, αυτή είναι η φθινοπορεινή μου διακόσμηση. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like. Τσεκάρετε από κάτω και τα link με τα προϊόντα. Οτιδήποτε σας έδειξα μπορείτε να το βρείτε στο site της Eldeco. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ πολύ σύντομα. Από μένα, φιλάκια πολλά. Μουα.